Φίλοι του ψαρέματος, γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να προφυλάξετε τα κορδόνια σας από τη φυσική φθορά που προκαλείται από τα κλιπ εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ ένα σχεδόν καινούργιο κορδόνι το οποίο παίρνει και φθύρεται. Εγώ αυτή παιδιά την τακτική την είχα μάθει από ένα παλιό στρατό που είχα δει που το είχε κάνει. Βλέπετε εδώ αρχίζει και κάνει φθορές. Σε κάποια στιγμή θα κοπεί. Είναι ασύμφορο να παίρνετε κουρδόνια συνέχεια για τα άρβυλα. Μπορείτε να τα φτιάξετε πολύ απλά και πολύ εύκολα να μην παθαίνουν τίποτα ποτέ. Ένας τρόπος που μπορούμε να φτιάξουμε τα κουρδόνια μας είναι με ένα θερμοσυστελόμενο. Παίρνουμε πρώτα ένα κομμάτι μπετονιάς, βελονίζουμε το κουρδόνι στην άκρη του με την πετονιά. Είναι εύκολο να περάσει απέναντι. Το βλέπετε. Κάνουμε δύο κόμπους απλούς. Δεν χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο. Και παίρνουμε τώρα το θερμοσυστελόμενο. Λοιπόν, την πετονιά θα τη χρησιμοποιήσουμε ως ατσαλίλα για να περάσουμε το κορδόνι μέσα. Θα χρησιμοποιήσετε θερμοσυστελόμενο νούμερο 4,8. Περνάμε πρώτα το κορδόνι. Πιάνουμε την άκρη από κάτω. Περνάμε τη μύτη και φέρνουμε το θερμοσυστελόμενο στην άλλη πλευρά. Το βλέπετε. Λοιπόν, τώρα βγάζουμε την άκρη. Τις πετονιές. Παίρνουμε το άρβυλο λοιπόν. Πάμε τώρα να δείξουμε πως γίνεται. Εδώ παιδιά κολλάνε σκουπιδάκια πάνω στα άρβυλα από κάτω εδώ, από τις εργασίες που κάνω και από αυτά, πριονίδια και τα λοιπά, δεν πειράζει, τα καθαρίζουμε αυτά, καλό είναι να μην υπάρχουν. Λοιπόν, συνήθως το βάζουμε μέσα το παντελόνι, είπαμε, αυτοί που είναι που πάνε για εξόρμηση στη φύση ή αυτοί που είναι στρατιωτικοί κτλ. Κάνουμε σε κάποιο ανώμαλο έδαφος ανάβαση, αν πάμε δηλαδή, ξέρω εγώ, σε ένα χώρο που έχει πουρνάρια, έχει αγριόσκηνα, βάτα, εκεί θα πρέπει να βάλουμε από μέσα το άρβυλο, το παντελόνι από τα άρβυλα, γιατί η θεωρία είναι το ότι να μην πιάνει το παντζάκι από τα διάφορα φυτά και πέσουμε. Αν όμως είναι ένα flat χωράφι το οποίο έχει απλά ψηλό γκαζόν, δεν θα πρέπει να το φοράμε από μέσα, γιατί όταν το φοράμε από μέσα νοτίζει μέχρι το γόνατο το παντελόνι, το άρβυλο μένει μονωμένο και ό,τι πέφτει επάνω φεύγει, αλλά ό,τι μένει στο παντελόνι επάνω, όπως στεγνώνει κατά τη δύναμη τη φυσική της βαρύτητας, πάει μέσα στο παπούτσι μας. Και ενώ έχουμε ένα άρβυλο μονωμένο, ξαφνικά λέμε γιατί μέσα είναι υγρά τα πόδια. Ο λόγος είναι το ότι έρχεται η υγρασία από πάνω. Λοιπόν, επομένως είπαμε, σε ανώμαλο έδαφος καλά κάνουμε και φοράμε από μέσα το παντελόνι. Σε ομαλό έδαφος, flat, φοράμε το παντελόνι απ' έξω, κανονικά.
Επειδή όμως οι πιο πολλοί πάμε σε βουνά, πάμε σε οτιδήποτε περιοχές τέτοιες, ανώμαλες, το βάζουμε από μέσα. Πάμε τώρα στο κορδόνι. Περνάμε το θερμοσυστελόμενο όπως δείξαμε και αφήνουμε τις δύο άκρες έξω και το κλείνουμε. Εκτός ότι μονώνει το κορδόνι και δεν έχουμε θέματα στο να... εκτός ότι το προστατεύει και δεν κόβεται, μονώνεται επίσης το κορδόνι μας, στο να μην παίρνει υγρασία επάνω, να μην κρατάει δηλαδή την υγρασία, και δεν κολλάνε επάνω διάφορα χόρτα και αγριόξυλα για να μας δέρνουν τα κορδόνια. Αρχίζουμε να το κλείνουμε. Κάθε 2-3 πόντους που θα κλείνουμε, καλό είναι να το πιέζουμε κιόλας για να πιάνει. Τώρα θα πει κάποιος, η άκρη είναι έξω και η υγρασία που θα μένει μέσα στο θερμοσυστελόμενο θα μένει μόνιμα και θα νοτίζει το κορδόνι. Εντάξει, okay, δεν μας πειράζει αυτό, εφόσον δεν θα μένει επάνω στο άρβυλο, δεν μας ενοχλεί καθόλου. Λοιπόν, κλείνουμε το θερμοσυστελόμενο όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Αυτή την πατέντα σας είπα ότι την είδα από ένα φίλο στο στρατό, παλιός αυτός, όπου τον είχα δει μια μέρα που την έκανε και του λέω, ρε μαγκή, του λέω, τι γίνεται. Μου λέει, έτσι και έτσι, μου λέει, για να μην πληρώνω κορδόνια συνέχεια, μου λέει, να μην κρατάει επάνω ιστορίες και τα λοιπά. Παλιός αυτός τότε, λελέ που λέμε, που λιόνταν, δεν τον ένοιαζε και πολύ πολύ η περιβολή του να είναι τέλεια και τα λοιπά, αλλά εντάξει. Και ήταν και ένα έξυπνο τύπ που το οποίο το βασικά το είχα ξεχάσει και το θυμήθηκα όταν είχα πιάσει ένα θερμοσυστελόμενο και ταυτόχρονα είχα πιάσει και τα άρβυλα, μου έκανα το συνειρμό και λέω, πλέω τύπος, λέω από το στρατό και τα λοιπά, και έτσι το θυμήθηκα. Το είχα ξεχάσει τελείως. Και είναι μια έξυπνη, καλή πατέντα και για να προστατεύσει τα άρβυλα και για να είναι τα πόδια σας πιο ασφαλή στο περπάτημα και να μην πιάνονται πάνω διάφορα βάτα κτλ. Από τα κορδόνια. Γιατί από το παπούτσι επάνω δεν μπορεί να πιαστεί κάπου το αγκάθι, οι κολυτσίνες που λέμε και τα λοιπά, ενώ στο κορδόνι που είναι ύφασμα πιάνονται και πολλές φορές μας εμποδίζουν και στο περπάτημα, είναι θεματάκι αυτό. Λοιπόν, κλείνουμε το θερμοσυστελόμενο όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Αν κάποιος είναι υδραυλικός ή έχει φύλλο υδραυλικό που έχει πιστόλι που βγάζει θερμό αέρα, πιστόλι θερμού αέρα για τις σωλήνες και τα λοιπά, καλό είναι να χρησιμοποιήσει εκείνο και όχι τον αναπτήρα, και να κλείσει το θερμοσυστελόμενο, ή καλό είναι να το ρίξει μέσα σε βραστό νερό όλο το κορδόνι μαζί με το θερμοσυστελόμενο περασμένο. Βλέπετε, έχει κλείσει, σχεδόν έχει γίνει ένα με το κορδόνι. Τα κουμπιά, θυμάμαι, τα ράβαμε με μπετονιά ή με ανθρακονήματα μπετονιάς για να μην κόβονται ή για να μας τα κόβουν οι παλιότεροι, γιατί τα είχαμε και αυτά. Τις άκρες δεν θα τις δέσουμε τελείως. Δεν θα το κλείσουμε όλο το κορδόνι μέσα στο θερμοσυστελόμενο, γιατί τις άκρες θέλουμε για να δένουμε. Δεν θα δένεται μετά το κορδόνι.
Και τώρα, μιας και είχαμε αναφέρει και μία και ιστορίες για το στρατό, μέχρι να τελειώσουμε εδώ το κλείσιμο του δερμοστελόμενου, θα σας πω μία ιστορία με έναν αντιπολοχαγό. Αν θυμηθώ το όνομά του, θα το πω και αυτό, θα τον αναφέρω. Πολύ καλός άνθρωπος. Ήρθε και έκανε επιθεώρηση στα κρεβάτια. Και εγώ το δικό μου το κρεβάτι, επειδή κοιμόμουν sleepy bank, το είχα κλείσει με παραμάνες όλο. Το είχα πιάσει από κάτω, το είχα κάνει fix όλο το κρεβάτι. Δεν χάλαγε με τίποτα. Αλλά κάποια στιγμή, εντάξει, χάλασε. Όπως όλα, φτάρθηκε. Και δεν το είχα πάρει και ιδιαίτερα χαμπάρι. Το είχα αφήσει ως έχει. Και είχε έρθει αυτός ο ανθιπολογαγός εκεί πέρα. Του βλέπει το κρεβάτι, κάτι δεν του άρεσε εκεί πέρα που ήταν, δεν ήταν φτιαγμένο. Και όπως το βουτάει και πάει να το ξυλώσει, έφυγε όλο το στρώμα, να πούμε, μαζί. Δεν έφευγαν τα σκυπάσματα, είχαν γίνει φίξ όλα. Τα είχαν κάνει φίξ με παραβάλλες. Και λόγω, λέει, το ότι είχα τόση υπομονή και έβαλα τόσες παραβάλλες για να μην χαλάει το κρεβάτι, γλίτωσα και τη φυλακή. Τράβηξε τα σκυπάσματα και βγήκε όλο και το στρώμα μαζί. Λοιπόν, δίνουμε και την άκρη εδώ στο τέλος, στο αναπτήρα, με τον αναπτήρα που λέω. Και έχουμε το κορδόνι μας έτοιμο. Παίρνουμε το άρβυλο και αρχίζουμε και το περνάμε. Παιδιά, τετραπλασιάζεται ο χρόνος ζωής του κορδονιού με το θερμοσυστελόμενο. Αυτό να το ξέρετε. Βλέπετε, θα τετραπλασιαστεί ο χρόνος ζωής του. Τώρα θα πει κάποιος, τόσο περιποίηση τα άρβυλα που έχει για εργασία και τα λοιπά. Ναι, αυτά τα άρβυλα που έχω για εργασία τα έχω από το στρατό. Τα έχω ένα χρόνο από το στρατό. Και πόσα χρόνια τώρα και δεν έχουν πάθει τίποτα και τα φοράω σχεδόν κάθε μέρα και τραβάνε τα πάντα. Και όλα αυτά γιατί τα περιποιούμε. Τώρα αν κάποιος έχει λεφτά να δίνει 40 ευρώ και 50 ευρώ να παίρνει άρβυλα, εντάξει, okay, δικό του θέμα, καλά κάνει ο άνθρωπος, δεν μας απασχολεί αυτό. Απευθύνουμε σε ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική άνεση να παίρνουν υλικά συνέχεια και προσπαθούν να κάνουν οικονομία με όποιο τρόπο μπορούν. Σε αυτούς τους ανθρώπους απευθύνομαι. Αν θέλουν να ακούσουν το βίντεό μου, αν θέλουν ας μην τα ακούσουν, και οι υπόλοιποι που δεν έχουν ανάγκη το να κάνουν οικονομία. Λοιπόν, γιατί να δίνω κάθε δεύτερο μήνα 3-4 ευρώ πως κάνουν τα κορδόνια και να μην τα κρατάω να πάω για ένα καφέ, ξέρω εγώ, με τη σύζυγο ή να πάω με ένα φίλο για καφέ. Λοιπόν, σχεδόν έχουν πιάσει όλες τις τρύπες μέσα. Μονωμένο, στεγανοποιημένο και προπαντός προστατεύεται και δεν κολλάνε πάνω διάφορα σκουπίδια, κολυτσίδες κτλ. Ευχαριστώ τους φίλους του ψαρέματος, ελπίζω να βοήθησα. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας.